Έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα του Εγάλεου, τον Γιάννη Γιώρα. Γιάννη, 0-0 σήμερα στην έδρα σας με τη Δόξα Βίρονος. Ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς δεν είναι και το καλύτερο για εσάς. Θέλατε την νίκη. Παρ' όλα αυτά, έφερε ισοπαλία και ο Πανελθραϊκός με στη Διάνα. Παραμένετε στους 9 βαθμούς και φαντάζομαι πλέον πραγματικά το άλλο μάτς, έτσι. Είναι ο τελικός της χρονιάς, αναμφίβολα πλέον. Σίγουρα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι που το θέλαμε πάρα πολύ. Πάλι μια ισοπαλία μέσα στην έδρα μας. Πάλι ένα κακό αποτέλεσμα. Θέλαμε μόνο την νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι στα σημεία ήμασταν καλύτεροι από την Δόξα Βίρονος. Αλλά ήμασταν και λίγο άτυχοι σε μια-δύο φάσεις, σε μια-δύο περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, τίποτα, θα συνεχίσουμε. Την άλλη εβδομάδα νομίζω κρίνονται όλα. Πάμε μέσα στο πρωτοπόρο, να κερδίσουμε. Συνεχίζουμε να ελπίζουμε και να αναπνέουμε για το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω. Πρέπει να το παλέψουμε, ένα παιχνίδι, όλο το πρωτάθλημα. Την άλλη Κυριακή, το όλο Σάββατο δεν ξέρω πού θα παίξουμε. Πλέον νομίζω είναι και βαρύνουν και τα πόδια και εσάς, έτσι είναι και το άγχος νομίζω και καταλυτικός ρόλος, πιστεύω, έτσι. Σίγουρα το άγχος παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά το καλό είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε και το άγχος να σου φέρνει καλά αποτελέσματα. Εμείς σε κάποια παιχνίδια έχουμε δείξει ότι το άγχος μας δυσκολεύει. Μας βαραίνει τα πόδια και δεν έχουμε καθαρές σκέψεις και αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι. Τώρα δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν το βάζουμε κάτω, θα το παλέψουμε. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.